Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε 2-3 πρώτα πράγματα να πω ως προεισαγωγή. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ φιλόξενο χώρο. Τέτοιοι χώροι όπως είναι αυτός εδώ, ο χώρος, δεν πρόκειται απλώς για βιβλιοπωλείο. Πρόκειται για μια πνευματική εστία. Εγγύης. Εδώ συναντιόμαστε. Τα τελευταία χρόνια. Εγώ έρχομαι συχνά εδώ. Εσείς ακόμα συχνότερα. Εδώ συναντιόμαστε. Ανταλλάσσουμε ιδέες, απόψεις. Βιώνουμε καταστάσεις και πράγματα. Είμαστε ένας χώρος ελεύθερης σκέψης. Προσέξτε αυτό το οποίο σας λέω. Ελεύθερης σκέψης. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος να βρούμε πάρα πολύ εύκολα χώρους ελεύθερης σκέψης μέσα σε μια κοινωνία. Λοιπόν, το Αιγείς, η Αιγείς, ο πνευματικός αυτός χώρος, το πνευματικό αυτό κέντρο, μας προσφέρει αυτή τη μεγάλη δυνατότητα της ελευθερίας της σκέψεως. Και να το δείτε τώρα. Και από αυτά που θα πω εγώ και από αυτά που θα πείτε εσείς. Γιατί θα πρέπει να διευκρινίσω και κάτι ακόμα. Δεν ήρθα εδώ για να βγάλω λόγο. Δεν ήρθα εδώ να πω από καθέδρας και από φθεγματικά όσα πράγματα δουλεύω τώρα πάνω στο ζήτημα μας απασχολεί. Ήρθε να συμπεριστώ μαζί σας μερικές ιδέες, μερικές απόψεις, μερικά σημεία προβληματισμού τα οποία με απασχολούν χρόνια τώρα και τα οποία αποτυπώνονται στον τίτλο της σημερινής μας συναντήσεως. Φιλοσοφία και ιδεολογία του νέου ελληνισμού. Για όσους παρακολουθούν εδώ τις συναντήσεις, θα θυμούνται, ή μάλλον να το πω αυτό έτσι και ακόμα προεισαγωγικά, είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι εδώ. Η πρώτη φορά που ήρθα, πριν από 4 χρόνια, ήταν όταν μίλησα για την κατάσταση της φιλοσοφίας στην Ελλάδα. Εάν έχουμε φιλοσοφία στην Ελλάδα και ποιοι είναι οι προβληματισμοί της και ποιοι είναι οι προσανατολισμοί της. Η δεύτερη συνάντησή μας εδώ αφορούσε, ήταν 20 χρόνια από τότε που έπεσε το τείχος του Βερολίνου και αφορούσε την εκτίμηση, τη θεωρητική εκτίμηση για το τι σημαίνει να πέφτει, να καταραίει το κομμουνιστικό σύστημα και να διαμορφώνεται μια νέα παγκόσμια κατάσταση στον πλανήτη μας. Αυτό ήταν το δεύτερο. Η δεύτερη συνάντηση. Η τρίτη συνάντηση, γιατί τα λέω όλα αυτά για να συνδέονται με αυτά που έχουμε να πούμε απόψε. Η τρίτη συνάντηση ήταν πέρυσι, τέτοια εποχή, όταν τι συζητήσαμε. Θυμάστε το θέμα που συζητήσαμε. Η επίδραση των ιδεών του γερμανικού ιδεαλισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Αυτό ήταν το θέμα το οποίο πέρυσι επεξεργαστήκαμε. Το επαναλαμβάνω. Ποια επίδραση άσκησαν οι ιδέες του γερμανικού ιδεαλισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Είναι δύο πράγματα, εμείς στη φιλοσοφία μιλάμε για πράγματα. Έχουμε ένα σύστημα σκέψης και ένα νεοσύστατο κράτος, μια νεοσύστατη διοίκηση στην νοτιοανατολική Βαλκανική, στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα. Γεννιούνται ιδέες σε αυτή την περιοχή εκεί, πέριξ του Ρήνου και φτιάχνεται τότε ένα κράτος εδώ. Στην περιοχή αυτή εδώ. Αυτά τα πράγματα συνδέθηκαν. Έβγαλα τότε ένα θεωρητικό συμπέρασμα, το σημερίστηκα μαζί σας, είδα τις αντιδράσεις σας, είδα τις απόψεις σας, δουλεύετε ακόμα αυτό το πράγμα, συνέχεια εκείνης της προβληματικής είναι αυτό το οποίο θα πούμε σήμερα. Θα πούμε σήμερα κάπως τώρα γενικότερα και περιεκτικότερα τι είναι αυτό το πράγμα που διαμορφώθηκε από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, δεύτερη προεισαγωγική παρατήρηση. Αφιερώνω τη συνάντησή μας αυτή απόψε σε ένα μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο και στοχαστή που ονομάζεται Παναγιώτης Κονδύλης. Ο Παναγιώτης Κονδύλης δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας. Είναι ένα λαμπρό πνεύμα. Εγώ το γνώρισα στη Γερμανία. Δεν χρειάζεται να σας πω τώρα τις βιογραφικές μας συναλλαγές και επαφές. Στη Χαϊντελβέργη ο Παναγιώτης ο Κονδύλης, στη Φραγκφούρτη εγώ. Πολύ νεότερος εγώ, μεγαλύτερος αυτός, αυτό δεν παίζει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι συναντηθήκαμε. Αυτά τα
προβλήματα τώρα τα οποία θα σας εκθέσω έχουν τη ρίζα τους σε εκείνο το διάλογο. Γιατί τι μας απασχολούσε. Βρισκόμασταν στη Φραγκφούρτη και στη Χαϊντενβέργη και λέγαμε τι είναι η Ελλάδα. Πώς κατασκευάστηκε η Ελλάδα. Μη φοβάστε τον όρο κατασκευή της Ελλάδας. Ο όρος είναι δόκιμος επιστημολογικά και θεωρητικά. Μιλάμε για την κατασκευή. Οι Γερμανοί, κύριε Καμπανάρο, που έχουν παράδοση στις δημόσιες συζητήσεις για την κατασκευή των συνειδήσεων, των συλλογικών συνειδήσεων, χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτόν τον όρο. Πώς κατασκευάζεται. Εννοείται τη σύγχρονη Ελλάδα. Ναι, σας παρακαλώ πολύ, ναι. Ό,τι έχουμε να το πούμε. Όχι για να καταλαβαίνω τι είναι. Ναι, παρακαλώ πολύ. Α, κοιτάξτε, εδώ θα ακούσετε πράγματα τα οποία εν μέρη ηχούν στα αυτιά μας προκλητικά και αιρετικά. Μην τα πάρετε τη μετρητή. Θέλω να κάνουμε νυφάλιο ψύχρεμο διάλογο για αυτά που θα ακούσετε. Λοιπόν, ήδη ξεκινήσαμε με αυτόν τον όρο που λέγεται κατασκευή. Ο όρος κατασκευή δεν έχει καμία θετική ή αρνητική χρειά. Είναι όπως λέει ο φίλος μας ο Τάκης ο Κονδύλης, ο Παναγιώτης ο Κονδύλης, είναι όρος αξιολογικής ουδετερότητας. Που θα πει τι, ότι ο όρος αυτός απλώς περιγράφει κάτι το οποίο συμβαίνει. Όπως όλα τα πράγματα φτιάχνονται, έτσι φτιάχνεται μια κοινωνία, έτσι φτιάχνεται ένα κράτος. Και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα, και για την Γερμανία, και για τη Γαλλία, και για την Δανία, για όλα τα κράτη. Λοιπόν, ας πάρουμε λοιπόν τις αποστάσεις μας, τις θεωρητικές αποστάσεις, και να εγκαταλείψουμε τη βιωματική αμεσότητα, η οποία θα μας οδηγήσει σε συνδυσιακή εμπλοκή. Χρησιμοποιώ τους όρους έναν προς ένα. Θέλω από εσάς το αίτημα το οποίο θέτω ως εισηγητής σε αυτή εδώ τη συνάντησή μας. Να πάρουμε θεωρητικές αποστάσεις από αυτό το οποίο έχουμε να επεξεργαστούμε, το πρόβλημα το οποίο έχουμε να αναλύσουμε και να επεξεργαστούμε, να απαλλαγούμε από συναισθηματικές φορτίσεις οι οποίες μας εμποδίζουν να δούμε με νυφαλιότητα το τι πράγματι συμβαίνει. Τι προσπαθώ να κάνω και τι προσπαθούμε μαζί σήμερα να κάνουμε. Να διεισδύσουμε έστω κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το οποίο λέγεται συνείδηση της ελληνικής πραγματικότητας. Να δούμε αυτή η ελληνική πραγματικότητα φτιάχνει κάποιες ιδέες και μέσω αυτών των ιδεών καταλαβαίνει τον εαυτό της. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Αυτή την εποχή, εδώ και 3-4 χρόνια, διεξάγεται διεξοδικός διάλογος, εμπεριστατωμένη συζήτηση στη Γερμανία για το πρόβλημα το μεταναστευτικό και το ρόλο το οποίο παίζει ο μετανάστης στη συγκρότηση της συνείδησης της γερμανικής κοινωνίας. Φανταστείτε, πρόβλημα το οποίο, αν το συγκρίνουμε με το πρόβλημα το αντίστοιχο της Ελλάδας, είναι η απόσταση τόσο μεγάλη όσο είναι το φεγγάρι και η γη. Τέτοια απόσταση. Γιατί εντελώς διαφορετικά καταλαβαίνουν στη γερμανική κοινωνία το πρόβλημα του μετανάστη και εντελώς διαφορετικά το καταλαβαίνουμε εμείς. Και ενώ στη Γερμανία διεξάγεται αυτή η θεωρητική συζήτηση, ανεξουσίαστα και με πλήρη ελευθερία, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, που το ζούμε εδώ τώρα, είναι έξω από την πόρτα μας, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση και να δούμε ποιο ρόλο παίζει αυτό το πρόβλημα στη συγκρότηση της ελληνικής συλλογικής ταυτότητας. Πάτε να δείτε τι γίνεται. Θα μπείτε εκεί στο διαδίκτυο, θα δείτε τι γίνεται. Οι εξαλωσίνες, οι πολεμικές, οι πολεμοχαρείς εκφράσεις, τα πάντα ακούγονται εκτός από την υφάλια θεωρητική συνείδηση της κοινωνίας μας. Άρα έχουμε μπροστά μας εμείς μεγάλες ευθύνες. Να σηκώσουμε το βάρος και να δούμε ποιοι είμαστε. Μάλιστα, όλα αυτά είναι προεισαγωγή. Ναι, για να πάμε τώρα παρακάτω. Φιλοσοφία λέμε και ιδεολογία του νέου ελληνισμού. Μία προς μία οι λέξεις, ή μάλλον δεν είναι λέξεις, είναι όροι. Δεν τους χρησιμοποιώ τυχαία.
πρώτα-πρώτα θα ξεκινήσουμε από τον τελευταίο όρο. Νέος ελληνισμός. Υπονοείται σε αυτή την περίπτωση, υπονοείται, προσέξτε, όχι ότι γίνεται παραδεκτό στην ανάλυση μας, υπονοούμε, παραδεχόμαστε ως αφετηριακή επιστημολογική, ως επιστημολογική αφετηρία το δόγμα του Παπαρηγόπουλου, του μεγάλου ιστορικού του 19ου αιώνα, ο οποίος υποστηρίζει ότι η νεοελληνική κοινωνία αποτελεί συνέχεια της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας. Εδώ πρέπει να το διατυπώσουμε με σαφήνεια και χωρίς περιστροφές ότι αυτή είναι η θέση του Παπαρηγόπουλου, του μεγάλου ιστορικού που πολλοί τον ονομάζουν και εθνικό ιστορικό. Έτσι δεν είναι? Συμφωνείτε κύριε Βίτ? Συμφωνείτε. Λοιπόν, αυτή η θέση στην ανάλυση μας τίθεται σε παρένθεση. Γιατί όπως σας είπα στην αρχή, δεν πρόκειται εδώ να βγάλουμε απόλυτες, να θεμελιώσουμε απόλυτες αλήθειες. Θα κάνουμε δουλειά ερευνητική. Δηλαδή, θα ψάξουμε να βρούμε τι, από ποια υλικά φτιάχτηκε αυτή η κοινωνία και να δούμε αν πράγματι υπάρχει αυτή η συνέχεια. Προσέξτε, ο Παπαρηγόπουλος μιλάει για εθνολογική συνέχεια. Άλλοι υποστηρίζουν ότι έχουμε μόνο γλωσσική συνέχεια ανάμεσα στην αρχαία οντότητα και στην νεοελληνική κοινωνία. Έχετε και παίρνετε, που λένε. Ή θα ασπαστείτε την άποψη του Παπαρηγόπουλου για την εθνολογική συνέχεια, ή θα ασπαστείτε την άποψη που λέει ότι όλα καλά και άγια, αλλά το μόνο το οποίο συνδέει την αρχαία Αθήνα με τη σύγχρονη Αθήνα είναι η γλώσσα. Θα δούμε όμως τι θα πει γλώσσα στη συγκεκριμένη περίπτωση και πώς μέσω της γλώσσας φτιάχνεται μια συλλογική συνείδηση. Λοιπόν, εδώ τώρα για να μην μπλέξουμε γύρω από τις θεωρίες περί έθνους, ξέρετε, αυτές οι θεωρίες στο 19ο αιώνα, χρησιμοποιούσε μια λαϊκή έκφραση, έκανε θράψη αυτές τις θεωρίες. Φτιάχνανε κάθε ένας ιστορικός, έφτανε και μια θεωρία περί έθνους. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό το οποίο λέει ο Ernst Gellner. Είναι ένας ο οποίος γράφει στα αγγλικά. Ανατολικής καταγωγής, νομίζω ή Ούγγρος είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως στη βιβλιογραφία έχει καταγραφεί στην έρευνα την αγγλοσαξονική. Κάνει μία πάρα πολύ ευφυή παρατήρηση, σύλληψη μάλλον, ο Gellner. Έτσι, γράφεται έτσι όπως τον ακούτε, Gellner με δύο L. Τι λέει? Από ανάμεσα στην Ευρώπη, στη Δύση, τι είναι Δύση, αυτό το πράγμα, αυτό το μόρφωμα, αυτό το πράγμα που λέγεται Δύση, και σε αυτό το οποίο διαμορφώνεται στα Βαλκάνια, κατά το 19ο αιώνα, υπάρχει μια ριζική διαφορά. Η διαφορά είναι η εξής, ότι στις κοινωνίες της Δύσεως, με την ευρύτερη έννοια αυτό, τώρα μην μπλέξουμε σε επιστημονικούς προσδιορισμούς τι είναι Δύση κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο είναι πέρα, πάνω από τη Βιέννη, τέλος πάντων αυτό το πράγμα όλο από τη εκεί, όλο αυτό το πράγμα φτιάχνεται ως εξής. Πρώτα φτιάχνεται η εθνική ιδεολογία και στη συνέχεια θεμελιώνεται η διοίκηση, το κράτος. Άλλο έθνος, άλλο κράτος. Προηγείται το έθνος και ακολουθεί το κράτος. Και κοιτάξτε τώρα, μία σύντομη αναδρομή στο πώς διαμορφώνεται ως κράτος η Γερμανία. Η Γερμανία αποκτά κοινοβούλιο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το 1848. Αφού έχει προηγηθεί, δηλαδή μόλις στα μισά του 19ου αιώνα. Στην Ελλάδα έχει φτιαχτεί ήδη το κράτος. Έχει προηγηθεί έστω μία δεκαετία, δεν ξέρω πόσο, δύο δεκαετίες. Πάντως έχει φτιαχτεί το κράτος. Εκεί δουλεύουν επί ένα αιώνα σε επίπεδο συνείδησης, σε επίπεδο σκέψης για να φτιάξουν το κράτος. Εδώ τι συμβαίνει?
εδώ, με την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την ανάπτυξη όλων αυτών των κινημάτων, των επαναστατικών κινημάτων στην Πελοπόννησο, θα έπρεπε να βρεθεί και ένα θεμέλιο συνειδησιακό. Χρησιμοποιώ τον όρο συνειδησιακό, γιατί μετά θα κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στη φιλοσοφία και στην ιδεολογία. Να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το συνειδησιακό περιεχόμενο πάνω στο οποίο θεμελιώνεται η διοίκηση, η ελληνική διοίκηση στην Πελοπόννησο τις πρώτες δεκαετίες, το πρώτο ίμιση του 19ου αιώνα, και τι και σε αντιπαραβολή και σε αντιπαράθεση με το τι συμβαίνει στη Δύση, στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάλι τη θέση του Ernst Gellner. Στην Ευρώπη θα φτιαχτεί, θα προηγηθεί ζήμωση, θα προηγηθούν συζητήσεις, θα προηγηθούν αναλύσεις, σκέψεις, προβληματισμοί για το έθνος, για την εθνική ταυτότητα. Να φτιάξουν οι Γερμανοί τη δικιά τους ταυτότητα, να φύγουν από τον εθνοτικό εγκλισμό τους, από τις φυλές τους, από όλα τα άλλα, αυτά τα προ-νεωτερικά στοιχεία και να φτιάξουν μία νέα συνείδηση. Αυτή η νέα συνείδηση, αφού συγκροτηθεί σε επίπεδο σκέψης, συνείδησης και ιδεών, τότε θα καταλήξουμε στην οργάνωση του κράτους. Το αντίστροφο ακριβώς, μάλλον το εντελώς διαφορετικό, κατά τον Gellner, και επειδή ακριβώς ο Gellner έχει μια τέτοια βιωματική, ένα τέτοιο βιωματικό φορτίο από την Ανατολική Ευρώπη, από τις χώρες που πλησιάζουν προς τα Βαλκάνια, λέει ότι συμβαίνει ακριβώς το άλλο πράγμα. Δηλαδή, προηγείται το κράτος, φτιάχνουν το κράτος, αυτοί εδώ που ξεκίνησαν τα επαναστατικά κινήματα, να απαλλαγούν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Πελοπόννησο, να απαλλαγούν τέλος πάντων από αυτή την εξουσία την Οθωμανική στην Πελοπόννησο, έψαξαν, προσέξτε τον όρο, αναζήτησαν θεμέλιο ιδεολογικό, συνειδησιακό, φιλοσοφικό στις ιδέες του διαφωτισμού. Και εδώ δεν θέλω καμία αντίρρηση από εσάς, σκεφτείτε μόνο τον Κοραή. Σκεφτείτε τον Ιψηλάνη, σκεφτείτε τον Καποδίστρια και πολλές άλλες φυσιογνωμίες. Όλοι λοιπόν, και θέλετε να σας πω και κάτι το οποίο όσο και ακούγεται, αυτή η ιδέα του Κοραή να φτιάξουμε κράτος διαφωτισμού σε αυτή εδώ την περιοχή της γης, μας ταλανίζει ακόμη και σήμερα. Και θα σας πω τη θέση μου στη συνέχεια. Και σας είπα, η θέση δεν είναι ούτε απόλυτη, ούτε αποφθεγματική. Έχει βγει μέσα από κάποια έρευνα, την οποία θέλω να συνεργαστώ μαζί σας. Άρα λοιπόν, εάν ισχύει αυτό το οποίο μας λέει ο Gellner, ότι δηλαδή εδώ θα φτιαχτεί το κράτος, θα ψάξουν δηλαδή τα συμφέροντα, οι συλλογικές οντότητες που διαμορφώνονται, να φτιάξουν μια συλλογική συνείδηση, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν στον κόσμο που γεννιόταν το 19ο αιώνα, έπρεπε να φτιάξουν και εδώ και έθνος και κράτος. Διαφορετικά θα μπορούσαν να παραμείνουν εκεί που ήσαν, δηλαδή στο καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά ήρθαν, η ιστορική ροή των πραγμάτων οδήγησε λοιπόν στο να ξεκινήσει αυτή η πορεία, η οποία θα συμπαρασύρει, αυτός ο άνεμος της αλλαγής και της επανάστασης, θα συμπαρασύρει όλη τη Βαλκανική. Και θα ζήσουμε επί έναν αιώνα, αυτή την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τη γένεση του νέου κράτους στην Τουρκία με τον Κεμάλ και τις προσπάθειες, τις ατέλειωτες και ατέρμονες προσπάθειες που κάνουν ακόμα οι βαλκανικοί λαοί να βρουν εθνική, συνεκτική, συλλογική ταυτότητα. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το ξέρετε και το ζείτε κι εσείς ως Έλληνες πολίτες εδώ με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε ακόμα άλυτα στη Βαλκανική. Θα μου επιτρέψετε να μην μιλήσω για ανατολικό ζήτημα. Ας τα αφήσουμε αυτό να το αναλύει ο Μάρξ. Ο Μάρξ, ο οποίος αφιέρωσε σελίδες βιβλίο ολόκληρο για το ανατολικό ζήτημα. Και εδώ σας παρακαλώ, το ανατολικό ζήτημα του Μάρξ μεταφράστηκε στα ελληνικά και ο Παναγιώτης ο Κονδύλης έχει γράψει σχετικά γι' αυτό το θέμα.
ψάξτε το. Α, μια και τα φέρε κουβέντα, ψάξτε και ένα τελευταίο βιβλίο. Όχι, δεν είναι τελευταίο το βιβλίο αυτού του Κονδύλη. Τα αίτια παρακμής της ελληνικής κοινωνίας. Του Παναγιώτη Κονδύλη. Είναι ένα, ο πρόλογος του από ένα παλιό βιβλίο, το οποίο βγήκε τώρα αυτοτελώς. Μας δίνει έτσι κάποια κλειδιά για να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση πραγμάτων ζούμε τώρα εδώ στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, ξαναπιάνω το νήμα από την αρχή. Και λέμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στις αρχές του 19ου αιώνα. Το πνεύμα, το αντικειμενικό πνεύμα της ιστορίας, μας λέει ο Χέγκελ, γεννιέται και επανακαθορίζεται σε αυτή την περιοχή εδώ των Βαλκανίων, η οποία διαμορφώνεται σε κράτος. Άρα έχουμε ένα δεδομένο, ότι θέλουν οι συλλογικές αυτές οντότητες στην Πελοπόννησο να αντικαταστήσουν την Οθωμανική εξουσία από ένα κράτος, από μια διοίκηση η οποία να είναι νεωτερική. Εδώ τώρα αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα. Γιατί άραγε, θα υπήρχαν περιθώρια να αναζητήσουν τύπους διοικητικής οργάνωσης οι συλλογικότητες στην Πελοπόννησο αλλού? Όχι φυσικά, θα αναζητούσαν αυτά τα οποία βλέπουν στην πόρτα τους. Αυτά δηλαδή τα οποία θα τους φέρει, είπαμε, ο Κοραής και όλοι οι πεπαιδευμένοι, διανοούμενοι και στοχαστές και φιλόσοφοι από την Εσπερία. Θα φτιάξουν λοιπόν μια νέα διοικητική δομή. Από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζουν τα προβλήματα γιατί αυτή η διοικητική δομή πια έχει τέτοια συγκροτησιακή δυναμική, η οποία κατά το Max Weber στηρίζεται στην προτεσταντική ηθική. Δηλαδή δεν είναι ούτε το κράτος δικαίου, ούτε το σύστημα δικαιοσύνης, ούτε η διάκριση των εξουσιών, ούτε όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία αν θέλετε έτσι να τα περιγράψουμε ως σύμπαν, ως σύστημα, δεν γεννήθηκαν, δεν μπορούσαν αυτά τα πράγματα. Είναι σαν να θέλουμε τώρα, στις αρχές του 20ου αιώνα, να πάμε στην Αίγυπτο και να εγκαταστήσουμε αυτό το σύστημα διοίκησης. Ή στη Λιβύη, δεν ξέρω που αλλού. Είναι σαν να ρίχνουμε νερό στον πίθο των Δαναΐδων. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Μας έλαχε ο κλήρος, σε εμάς τους νεοέλληνες, να αρχίσουμε από γεννησιμιού μας να ζούμε μέσα σε ένα καθεστώς απροσδιοριστίας διοικητικής και ιδεολογικής. Κοιτάξτε τώρα τα βήματα που κάνω. Λοιπόν, μιλάω για 5 βήματα ή για 5, εμείς στη φιλοσοφική γλώσσα χρησιμοποιούμε έναν όρο, τον οποίο θα ήθελα, το λένε είτε discours στα γερμανικά, discours στα γαλλικά, τέλος πάντων, ξενόγλωσσα είναι ο όρος discours. Στα ελληνικά θα προτείνω να το αποδώσουμε με τον όρο λόγος, χωρίς αυτό να παραπέμπει σε κάποια ορθολογική οργάνωση. Αυτό θα πει τι? Ότι κάθε ιστορική στιγμή, ξέρετε ότι η ανάπτυξη των κοινωνιών και των εθνών, αυτό το ξέρουμε από το Χέγκελ, ακολουθεί διάφορες στιγμές. Κάθε στιγμή συγκροτείται διαφορετικά σε σχέση με μια προηγούμενη. Έτσι λοιπόν, αφού έχουμε την τομή του 1821, αυτή τη ριζική τομή σε αυτή εδώ την κοινωνία, μεταβαίνουμε από μια εξουσία παραδοσιακή, φτιάχνουμε μια νεωτερική διοίκηση. Κοιτάξτε πώς είναι το σχήμα. Φτιάχνουμε μια νεωτερική διοίκηση και θεμελιώνουμε αυτή τη διοίκηση συνειδησιακά σε περιεχόμενα τα οποία δανειζόμαστε από τη Δύση. Το δάνειο, προσέξτε τώρα, δεν είναι οικονομικό αυτό που μας λένε τώρα. Το δάνειο είναι συνειδησιακό. Το δάνειο είναι δάνειο το οποίο έχει να κάνει με αυτά τα οποία εκπροσωπούνται στις ιδέες του διαφωτισμού. Και επειδή οι ιδέες του διαφωτισμού πλάστηκαν από μαγιά προτεσταντική, δεν μπορούσαν αυτές οι ιδέες να καρποφορήσουν, να αποδώσουν, να γίνουν αποτελεσματικές
σε μια κοινωνία η οποία έχει εντελώς διαφορετική συλλογική ψυχοσύνθεση. Αρχίζει λοιπόν τώρα αυτό το οποίο ονομάζω εγώ η κοινωνία, η διχοτομημένη κοινωνία. Η διχοτομημένη κοινωνία. Δεν ξέρω αν είναι. Το θέτω υπό την έγκρισή σας, αυτόν τον όρο. Να εξηγήσω τι θα πει εδώ. Ανατρέχω εδώ τώρα στον καθηγητή μου και μεγάλο μου δάσκαλο, τον Γιούργεν Χάμπερμανς, με τον οποίο κάναμε και κάνουμε ανεξάντλητες, ατέλειωτες συζητήσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί δεν κάνουμε μόνο φιλοσοφία, κάνουμε και πραγματολογία του τόπου στον οποίο ζούμε. Κάνει μια διάκριση ο Χάμπερμανς ανάμεσα στο σύστημα και στον κοινωνικό βιόκοσμο. Άλλο το σύστημα και άλλο ο κοινωνικός βιόκοσμος. Με πολύ απλά λόγια. Η οικονομία, η πολιτική, οι οργάνωση που λέμε της διοίκησης, όλα αυτά είναι συστήματα. Δηλαδή έχουμε συμπεριφορές και πράξεις ανθρώπων οι οποίες προσδιορίζονται εκ των προτέρων για το πώς, δηλαδή όταν επισκέπτομαι να πάρω ένα δάνειο από μια τράπεζα, ανταλλάσσω κάποιες κουβέντες συναλλάσσομαι με τον υπάλληλο εκεί, δεν θα του πω ούτε τι όνειρα είδα, ούτε τι προβλήματα αντιμετωπίζω ψυχικά κτλ. Αλλά με το φίλο μου, με την οικογένειά μου, με τις βιωματικές άλλες σχέσεις θα ζήσω μέσα σε ένα καθεστώς πλήρους αμεσότητας. Μιας άμεσης είναι η οικειότητα, είναι ένας άλλος όρος, για να χρησιμοποιούμε όρους έτσι θεωρητικούς, με μια θεωρητική εγκυρότητα και βαρύτητα. Λοιπόν, με άλλα λόγια, χωρίζουμε λέει την κοινωνία ο Χάμπερμανς σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο του συστήματος και στο επίπεδο του κοινωνικού βιόκοσμου, της καθημερινής μας ζωής. Το αποτέλεσμα ποιο είναι σε αυτή την περίπτωση, στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία ενδύεται το μανδύα του διαφωτιστικού διοικητικού συστήματος στην περίπτωση, στο επίπεδο του συστήματος και στο επίπεδο του κοινωνικού βίου, της κοινωνικής οργάνωσης, της κοινωνικής μας ζωής, παραμένουμε οι γηγενείς. Οι άνθρωποι εδώ οι οποίοι είναι γηγενείς. Η βαβαροκρατία είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα συνύπαρξης. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ τότε, όχι δηλαδή και όλοι, μετά είδατε ότι πώς αποτινάχτηκαν αυτοί. Πώς έφυγαν, πώς θεωρήθηκαν ξένοι. Δεν μπόρεσαν εδώ γιατί είχαν αυτό το οποίο σας λέω ότι το σύστημα, το διοικητικό κρατικό σύστημα είναι προτεσταντικής εμπνεύσεως και δεν έχει καμία σχέση με την γηγενή ψυχοσύνθεση του πληθυσμού στην ελληνική κοινωνία. Άρα, τι προτείνω να συζητήσουμε και το θέτω, σας είπα υπό την έκκληση σας, ότι στη ρίζα της, η γένεση, η ίδρυση αυτής της κοινωνίας είναι ο διχασμός. Ο διχασμός, διχοτομημένη κοινωνία ανάμεσα στο κοινωνικό βιόκοσμο και στο σύστημα. Λοιπόν, αυτό το, αν θέλατε, ένας κοινωνικός ψυχολόγος θα μιλούσε για γενετικό τραύμα αυτής της κοινωνίας. Πώς οι φίλοι μας οι Γερμανοί μιλάνε για μια κοινωνία χωρίς πατέρα, η κοινωνία γερμανική, γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάθε φορά που βλέπω τους φίλους μου, τους Γερμανούς, να συζητάνε για τον εαυτό τους, για τη συνείδησή τους, για την κοινωνία τους, πραγματικά αισθάνομαι δέος. Όταν πέρασαν αυτή τη φρίκη του ναζισμού, αυτό το πράγμα, το οποίο εμείς χρησιμοποιούμε μόνο αυτή τη λέξη να πούμε τη φρίκη. Δεν είναι φρίκη. Ήταν το έγκλημα των εγκλημάτων αυτό το οποίο ζήσαν οι άνθρωποι. Και είπαν ότι το κάναμε αυτό επειδή είμαστε μια κοινωνία χωρίς πατέρα. Η Vater Lose Gesellschaft. Ωραία, δεν το είπα. Εμείς λοιπόν, μια κοινωνία χωρίς πατέρα. Είχαμε δηλαδή ένα πρόβλημα, εμείς λένε οι Γερμανοί. Αυτό το πρόβλημα, το ότι δεν είχαμε πατέρα. Και βρήκαν τον πατέρα στο Χίτλερ. Εμείς τώρα εδώ έχουμε ένα γενετικό τραύμα. Ένα συστατικό τραύμα. Το οποίο το κουβαλούμε 2 αιώνες τώρα. Σε 10 χρόνια θα γιορτάσουμε την Επανάσταση. Τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Τι θα βγούμε να πούμε. Ότι έχουμε αυτό το τραύμα, το γενετικό τραύμα. Πήραν μια δομή κρατική και διοικητική και την βάλανε εδώ.
Τη φέραν, μπράβο. Την εναπόθεσαν εδώ. Ενώ οι διεργασίες οι κοινωνικές και οι ιδιωματικές είναι εντελώς διαφορετικές. Τώρα, αρχίζουμε το δεύτερο μέρος της εξιστόρησης. Το πρώτο μέρος λοιπόν ήταν η γένεση τραύματος. Το δεύτερο μέρος της εξιστόρησης είναι η πορεία διαχείρισης αυτού του τραύματος. Μέχρι σήμερα. Λοιπόν, υπομονή. Σας ζητάω υπομονή. Λοιπόν, έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχουμε ακόμα μισή ώρα. Κάντε υπομονή, να τα πούμε και μετά θα έχουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, πέντε στάδια διακρίνουμε από το 1821 μέχρι τις μέρες μας. Συμφωνείτε? Να το δείτε τώρα, τα πέντε στάδια. Α, μια παρένθεση εδώ. Επειδή αναφέρθηκε και η κυρία Βέρου, σε αυτό το οποίο εγώ πράγματι προσωπικά, ως επιστήμον, ως διανοούμενος, ως στοχαστής, το καταδικάζω. Αυτό το οποίο γίνεται με το Skype. Δεν επιτρέπεται σε κανένα παράκεντρο εξουσίας, που λέγεται Αλαφούζος, να κάνει αυτό το πράγμα. Όσο και αν ακούγεται αυτό προκλητικό, εδώ χρειάζεται να είμαι καταγγελτικός. Γιατί υπάρχουν συνάδελφοι ιστορικοί επιστήμονες, οι οποίοι δουλεύουν και στο πανεπιστήμιο και στα πανεπιστήμια μας εδώ. Και στην κυριολεξία φτύνουν αίμα αυτοί οι συνάδελφοι επιστήμονες, ιστορικοί, αλλά δεν βγαίνουν έξω. Δεν γίνονται Βερέμις. Αν θέλει ο Βερέμις να φτιάξει μια άλλη, να μπει προκλητικά κατά αυτόν τον τρόπο στην κατασκευή συλλογικής συνείδησης, να έρθει να μας τα πει διαφορετικά. Γιατί να σας πω και κάτι στο κάτω-κάτω. Άλλο είναι η ιστορία ως επιστήμη, άλλο είναι η σχολική χρήση της ιστορίας και άλλο είναι η ιστορία ως παράγοντας διαμόρφωσης της συλλογικής συνείδησης. Και να πω και κάτι ακόμα πριν ξεκινήσω την εξιστόρησή μου. Εγώ προτιμώ τον μύθο και δεν με ενδιαφέρει η ιστορική αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω εάν ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ύψωσε στην Πάτρα ή στην Αγία Λάμπρα τη σημαία. Να με ενδιαφέρει ότι έγινε επαναστατική διαδικασία, εθνογένεση και ίδρυση κράτους. Αυτά τα πράγματα μπορεί εμείς ως κοινωνία, δεν είμαστε μόνη κοινωνία. Ξέρετε πόσες μύθους έχουν φτιάξει οι Γερμανοί, οι Δανείοι, οι Σουηδοί και ζουν αρμονικά με αυτούς τους μύθους. Ναι, θέλουμε εμείς ως κοινωνία το μύθο. Αν εσύ κύριε ιστορικέ, αν πράγματι είσαι τόσο λαμπρός και μεγάλος επιστήμονας, να έρθεις εδώ να μας πεις ποια είναι τα συμπεράσματά σου από την έρευνά σου που έκανες 30-40 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό σε πλήρωνε το ελληνικό κράτος. Όχι, παρακαλώ, στο τέλος. Γι' αυτό σε πλήρωνε το ελληνικό κράτος. Σε πλήρωνε να κάνεις έρευνα στο αμφιθέατρο και στο σεμινάριο. Όχι να μου βγαίνεις τώρα να σε πληρώνει ο Αλαφούζος και να θες να παίξεις ρόλο διαμόρφωσης συλλογικής συνείδησης. Η ελληνική κοινωνία θα βρει τον τρόπο να φτιάξει νέες κοσμοεικόνες και νέα κοσμοείδωλα. Αλλά φανταστήκατε ποτέ, φανταζόσαστε ποτέ ότι θα έκανε αυτό το πράγμα ο Παναγιώτης ο Κονδύλης? Φανταστήκατε ένα ελεύθερο πνεύμα όπως είναι ο Γιούργεν Χάμπερμας να έμπαινε στην υπηρεσία του Σπρίγκερ, πώς λέγεται αυτός, πώς λέει ο Γερμανός, αντίστοιχος εκεί, μεγαλοεκδότης, να λέει αυτά τα πράγματα? Άλλο είναι η ιστορική έρευνα στο εργαστήρι μου και άλλο είναι να δουλεύεις για λογαριασμό κάποιου κέντρου που θέλει να φτιάξει μια άλλη συνείδηση με αυτόν τον προκλητικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε να κάνουμε πολύ μεγάλη συζήτηση και πολύ και πλούσια συζήτηση, μεγάλη συζήτηση για αυτά τα ζητήματα. Και το επιμύθιο ποιο είναι, σας είπα προηγουμένως, προτιμούμε εμείς αυτή η κοινωνία να ζούμε με τους μύθους μας παρά με την υποτιθέμενη ιστορική, νέα ιστορική ακρίβεια. Το αν υπάρχει κρυφό σχολείο και αν δεν υπήρχε κρυφό σχολείο και όλες αυτές οι συζητήσεις. Θέλω όποιος βγαίνει στη δημοσιότητα, όποιος βγαίνει στην πολιτική δημοσιότητα, να είναι πάνω απ' όλα ο εαυτός του ως επιστήμον. Και ο κύριος στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως δεν μας είχε δώσει τέτοια δείγματα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συζήτησή μας. Λοιπόν, αρχίζει η εξιστόρηση, παρακαλώ. Πρώτη φάση. Καταρχάς, για να φτιαχτεί μια συλλογική συνείδηση, ξέρουμε από την ιστορία των ιδεών ότι πάντοτε κατασκευάζεται ένας εχθρός. Πάντοτε κατασκευάζεται ένας εχθρός.
θα το δείτε και στη δικιά σας ατομική βιογραφία. Θα κατασκευάσετε έναν εχθρό. Πολλοί δε, για να φτιάξουν το curriculum vitae, την ατομική τους βιογραφία, ξεκινάνε μέσα από την οικογένεια και κατασκευάζουν εχθρό μέσα στην οικογένεια. Τον πατέρα ή τη μητέρα, ανάλογα. Αυτά τα ξέρουν καλά οι ψυχολόγοι και η ψυχία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, μία συλλογική οντότητα έπρεπε να κατασκευαστεί στις αρχές του 19ου αιώνα, ναι. Εάν δείτε τώρα, ξέρετε όλη η ιστορία. Η ιστορία θεωρώ αυτή τη στιγμή της ελληνικής κοινωνίας ότι την παίζουμε στα δάχτυλα όλοι μας, να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες. Οι εδαφικές επεκτάσεις του νεοελληνικού κράτους, προσέξτε τους όρους που χρησιμοποιώ, εδαφικές επεκτάσεις του νεοελληνικού κράτους. Ξεκινάμε από την περιοχή εδώ, την Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, μετά πάμε παραπέρα, μετά πάμε εκεί, και του χρόνου γιορτάζει η Θεσσαλονίκη τα 100 χρόνια από την... εδώ. Πάμε στη Μακεδονία, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, πάμε στη Τράκη, πάμε... Όλα αυτά θα τα δείτε έτσι, πάμε στη Μικρά Ασία μετά, καταλήγουμε στα Δωδεκάνησα. Όλη αυτή η χωροταξική, επεκτατική οργάνωση του ελληνικού κράτους στηρίζεται σε 5 discours, σε 5 λόγους, που είπα προηγουμένως. Που σε κάθε λόγο ανοιχνεύουμε έναν εχθρό. Ξέρετε, ο όρος φίλος και εχθρός είναι ένας δόκιμος, ένα δόκιμο θεωρητικό δίπολο, το οποίο επεξεργάστηκε, ανέλυσε ο μεγάλος φιλόσοφος, γερμανός φιλόσοφος, ο Κάρλ Σμιτ, ο οποίος μπορεί μεν να κατηγορήθηκε για συνεργασία με τον ναζισμό, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς, όπως και στην περίπτωση του Χάιντεγκερ, έτσι και στην περίπτωση του Κάρλ Σμιτ, ότι έχουμε δύο μεγάλους διανοητές, δύο μεγάλους στοχαστές. Και τι μας λέει απλά σε επίπεδο κοινωνικής οντολογίας ο Σμιτ? Μας λέει ότι η οργάνωση της ζωής μας σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο χωρίζεται σε αυτούς με τους οποίους συμμεριζόμαστε τις ίδιες ιδέες, τις ίδιες αντιλήψεις, πίνουμε το ίδιο κρασί, είμαι οι φίλοι μας, μπράβο, και υπάρχει ολόκληρη θεωρία περιφιλίας στη φιλοσοφία. Αλλά αυτά θα τα πούμε μια άλλη φορά. Και από την άλλη είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι αντίπαλοί μας. Δεν έχω αντιπαλότητα με εσάς απλώς έτσι για να περνάει η ώρα. Θανάσιμο μίσος. Θανάσιμο μίσος. Έτσι λοιπόν, η πρώτη φάση του εχθρού είναι οι Τούρκοι. Δεν θέλει ο νεοέλληνας στην πρώτη φάση να δει Τούρκο μπροστά. Αυτή η φάση, το μίσος δηλαδή, η εχθρότητα εναντίον των Τούρκων είναι κάτι το ασύλληπτο. Εκδιώκονται οι Τούρκοι. Θα μου πείτε, δεν μπαίνουμε στη συζήτηση τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά έχει τα δικά της βάσανα. Τα συνειδησιακά πάντοτε λέω. Πώς θα φτιάξει και αυτή ένα κράτος. Για φανταστείτε λίγο, ξεκίνησε η κατάρρευσή τους από το 1821 και πολύ νωρίτερα και φτάσανε πότε φτάσανε με τον Κεμάλους. Το 22 τότε πρέπει. Λοιπόν, έχουν και αυτοί τα δικά τους. Αυτοί τώρα στο διάλογο που θα κάνουμε μετά θα σας πω τι σημαίνει Ερντογκάν. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, και τι σημαίνει εδώ τώρα, να φτάσουμε γιατί σημαίνει εδώ η δικιά μας κατάσταση. Λοιπόν, η πρώτη λοιπόν φάση είναι η φάση όπου ο εχθρός είναι ο Τούρκος. Αυτόν θέλω να εξοντώσω, αυτόν θέλω να απομακρύνω από την αυλή μου. Δεν θέλω καν να υπάρχει μπροστά μου. Να τον εξαφανίσω. Αυτός είναι ο εχθρός μου. Έτσι λοιπόν οργανώνω. Έχω δύο πράγματα. Έχω το δάνειο το διαφωτιστικό και το μίσος το παθολογικό εναντίον του Τούρκου. Αυτές είναι οι δύο συνιστώσεις του λόγου στην πρώτη φάση οργάνωσης της ελληνικής κοινωνίας, διοικητικής και ιδεολογικής οργάνωσης της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή η φάση διαρκεί μέχρι τότε που αρχίζει πια η επέκταση από τον Βορρά προς τα πάνω, από τη Θεσσαλία, μετά πάμε στην Ήπειρο και μετά, μέχρι και τους Βαλκανικούς πολέμους,
που έχουμε τι τώρα πια. Έχουμε τη διευθέτηση της κληρονομιάς, της βαλκανικής κληρονομιάς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θα πρέπει να τα βρούμε τώρα με άλλους, με τους Σλάβους. Και έρχεται εδώ ο Φάλμεράιερ. Δεν είναι τυχαίο τότε ο Φάλμεράιερ έρχεται τότε να μας πει, κοιτάξτε σας, ποιοι είσαστε. Εσείς δεν έχετε καμία σχέση με την αρχαία Αθήνα. Με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη δεν έχει καμία σχέση. Εσείς είσαστε Σλάβοι. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες στις θεωρίες του Φάλμεράιερ. Θέλω να σας πω δηλαδή, όσο ιστορικό στεριμεριωμένη είναι η έρευνα του Παπαρηγόπουλου για τη συνέχεια του ελληνικού έθνους, αλλά τόσο ιστορικός θεμελιωμένη ή ανιστορικός θεμελιωμένη είναι και η θεωρία του Φάλμεράιερ, γιατί τώρα οι καινούργιες έρευνες έχουν αποδείξει ότι αυτό το πράγμα ήταν ένα ιδεολογικό πυροτέχνημα και είχε να κάνει εδώ με τη συνδυσιακή κατανομή των δυνάμεων στον βαλκανικό χώρο. Μετά, τι γίνεται με αυτήν την Αλβανία? Υπάρχει εκεί αυτή η φυλή αιώνες τώρα, αμετακίνητη, προς μίξεις με τους Έλληνες. Μου έλεγε η φίλη μας η Γλίκατζη Αμπδαλέρ ότι αυτό που ζούμε τα τελευταία 20 χρόνια, 30 χρόνια εμείς εδώ τώρα, αυτό λέει συμβαίνει στον ελληνικό χώρο για τρίτη, τέταρτη φορά. Δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Εμείς το βλέπουμε καινούριο γιατί το αντιμετωπίζουμε εμπειρικά και θετικιστικά μέσα στην πόρτα μας. Έλληνες, τέλος πάντων, οι πληθυσμοί εδώ στην Πελοπόννησο και οι Αλβανοί βρίσκονται σε συνεχείς προσμίξεις και σε συνεχείς αλληλοσυνδιαλέξεις. Συμφωνείτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω να πω ότι ο δεύτερος λόγος, δεν ξέρω διαφωνείτε. Θα το δούμε μετά. Δεν είπα ότι είναι ρητορική έκφραση αυτό που κάνω. Έτσι κάνω και με τους φοιτητές μου. Δεν έχω θέματα έτσι, να εξαναγκάσω κάποιον να αποδεχτεί τη θέση αυτή. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο λόγο. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει. Συνεχίζεται η επεξεργασία του συνδυσιακού διαφωτιστικού δανείου. Το επεξεργαζόμαστε ως κοινωνία. Δηλαδή δεν πάμε να φτιάξουμε άλλο σύστημα δικαίου. Εδώ τώρα όποιος είναι νομικός και εδώ θα τα ξέρει καλύτερα τι ίσχυε και αν ισχύει, δεν ξέρω, ιδιαιτερότητα στα δωδεκάνησα και κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει επεκτείνεται αυτό το σύστημα, το δικαιικό κρατικό σύστημα το οποίο δανειστήκαμε και στις άλλες περιοχές. Πάμε στην Ήπειρο και βάζουμε αυτό το σύστημα. Πάμε στην Θεσσαλία, βάζουμε αυτό το σύστημα. Έτσι δεν γίνεται. Αυτή είναι και η συνέχεια που φτιάχνουν. Εκείνο που αλλάζει στο δεύτερο λόγο είναι η σχέση του εχθρού. Μετριάζεται ο Τούρκος, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα ο Τούρκος και σε πρώτη μοίρα εχθρός αναγορεύεται ο Βούλγαρος, ο Σλάβος, ο Αλβανός και όλοι αυτοί. Οι γείτονές μας αναγορεύονται εχθροί. Θέλουν να μοιράσουμε την κληρονομιά που μας αφήνει ο Πασάς. Τρέχουμε να καταλάβουμε τη Θεσσαλονίκη. Διαβάστε την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Μόλις κάποιες ώρες διαφέρουν η είσοδος Βουλγάρων και Ελλήνων. Και όλα αυτά, ακούστε όμως τώρα, δεν είναι παρθένα γη αυτός ο τόπος. Αυτός ο τόπος, σε αυτόν τον τόπο μεγαλώνουν ψυχές, μεγαλώνουν άνθρωποι, μεγαλώνουν εσείς και εμείς όλοι μας, μεγαλώνουν. Είτε Εβραίοι είμαστε, είτε Χριστιανοί είμαστε, είτε Τούρκοι είμαστε. Η Θεσσαλονίκη, αυτό τώρα το οποίο θέλουμε να ξαναφτιάξουμε, δηλαδή, το πολυπολιτισμικό σύμπαν πληθυσμού. Όνειρο μακράς νύχτας είναι και αυτό. Λοιπόν, τελειώνει και αυτή η δεύτερη, ο δεύτερος λόγος. Και πάμε, προσέξτε κάτι το οποίο, όχι, εδώ τώρα διαφοροποιείται. Φτιάχνουμε έναν τρίτο λόγο, ο οποίος έχει εξ ολοκλήρου στοιχεία φαντασιακής συνείδησης. Εδώ θα επικαλεστώ, θα μου επιτρέψετε κύριε Κυριακάκο, να επικαλεστώ τον μεγάλο, εξίσου μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο, τον
Καστοριάδη. Το καταλάβατε εσείς. Τον Κορνήλιο Καστοριάδη. Ο οποίος μας λέει για το ρόλο που παίζει η φαντασία στην οργάνωση της οποιασδήποτε οντότητας. Σε συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζουμε της συλλογικής εθνικής ταυτότητας. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε. Τι είπατε? Απόλυτα. Λοιπόν, δεν μπορούμε, αυτό το, δηλαδή, το οποίο κάνουν εδώ οι εντός εισαγωγικών νέοι διαφωτιστές, αυτό που κάνουν, είπαμε, προηγούμενοι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από τα φαντασιακά μας στοιχεία. Στην ατομική μας βιογραφία, γι' αυτό σας φέρνω το παράδειγμα της ατομικής βιογραφίας, ποιος από εσάς, ποιος από εμάς, όλους μας, δεν έχει μέσα στην ατομική του βιογραφία φαντασιακές εικόνες. Όλοι μας έχουμε. Λοιπόν, φτιάξαμε μία τέτοια μεγάλη φαντασίωση που είναι η ιδέα της μεγάλης, η μεγάλη ιδέα. Η μεγάλη ιδέα που εκφράστηκε, όπως θυμάστε τότε, με έναν μεγάλο πολιτικό, τον Ελευθέριο Βενιζέλη. Όσες αντιρρήσεις και αν έχει κανένας για πολλά πράγματα τον πειράκα, αυτό που απομένει τώρα ως κληρονομιά από την πολιτική του Βενιζέλου είναι ότι πράγματι έφτιαξε αυτό το όραμα. Μέσα σε αυτό το όραμα φτιαχτήκαμε ως κοινωνία. Και να σας πω κάτι, μεταξύ μας τώρα που λέμε στην καθομιλουμένη, μέσα από αυτό το όραμα ολοκληρωθήκαμε ως εθνική συνείδηση. Όσο και να ακούγεται παράξενο αυτό, μέσα από μια φαντασίωση, τι θέλαμε να πάμε στη Μικρά Ασία. Πηγαίνουμε και στη Σικελία. Δεν πηγαίνουμε έξω από άλλο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία της φαντασιακής επεξεργασίας της συνείδησης ολοκληρώνεται όσο μπορεί να ολοκληρωθεί, γιατί αυτό το πράγμα κατά Χέγγελ που λέγεται συλλογική συνείδηση δεν ολοκληρώνεται, αποκτά συνέχεια και άλλες μορφές. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ, τουλάχιστον στην έρευνά μου έτσι το βλέπω, ότι η μεγάλη ιδέα ως συνειδησιακή διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία κατά κάποιο τρόπο οδηγεί στην διαμόρφωση, γιατί η Ελλάδα, αυτό που ζητάω να σκεφτείτε, η Ελλάδα του 1930 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 1830. Έχει πια φτιαχτεί μια συλλογική συνείδηση με αυτά τα προβλήματα, τα συνειδησιακά δάνεια, τα φαντασιακά περιεχόμενα, τους εχθρούς τους οποίους κατασκευάζουμε και ξανακατασκευάζουμε. Και πάμε παραπέρα τώρα, φτάνουμε στις νεότερες καταστάσεις, που είναι πολύ κοντά μας, πάρα πολύ κοντά μας, και είπαμε τους τρεις πρώτους λόγους, Τούρκος, Βαλκάνια, μεγάλη ιδέα, και φτάνουμε στη μεγάλη στιγμή της αναδίπλωσης αυτής της κοινωνίας. Αυτή η κοινωνία αναδιπλώνεται στον εαυτό της, γίνεται εσωστρεφής, στρέφεται προς τον εαυτό της και οδηγείται από το 1930 μέχρι το 1960 σε αυτή την κατάσταση την οποία την έχουμε ζήσει όλοι μας. Την κατάσταση η οποία, εάν ακολουθήσουμε έναν άλλο φιλόσοφο, τον Μισελ Φουκό, είναι η κατάσταση της βιοπολιτικής. Ο εμφύλιος πόλεμος, καλά κάνουν όλοι οι συνάδελφοι που μελετάνε τον εμφύλιο πόλεμο, την κατοχή, τον εμφύλιο πόλεμο, τα μεταπολεμικά χρόνια, όλοι. Γιατί το δικό μου, για τη δικιά μου έρευνα, το discours, ο λόγος που διαμορφώνεται μετά το τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας, μετά το τέλος της μεγάλης ιδέας, είναι ο βιοπολιτικός λόγος, ο οποίος παίρνει σάρκα και οστά σε χωροταξικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο. Η αναδίπλωση, η εσωτερική μετανάστευση, το χτίσιμο των πολυκατοικιών, η Νέα Αθήνα, αυτό το οποίο μας αρέσει και δεν μας αρέσει εδώ τώρα, τι να φτιάξετε στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Εδώ το ιστορικό κέντρο το χαλάσατε το 1940-50, αυτούς τους οποίους κρατήσατε ακόμα μετά τη ναζιστική κατοχή. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Έχουμε την εσωστρέφεια. Ο νέος εχθρός δεν αναζητάται ούτε στον Τούρκο, ούτε στον Βούλγαρο, ούτε να φτιάξουμε τη νέα μεγάλη Ελλάδα. Αναζητάται
μέσα μας. Στο διπλανό σπίτι, στο ίδιο το σπίτι. Είναι ο εσωτερικός εχθρός. Ο εμφύλιος πόλεμος. Το μεταπολεμικό πολιτικό αλαλούμ. Όλη αυτή η κατάσταση. Φτάνουμε μέχρι το 60, το τέταρτο, δεν είπα το τέταρτο λόγο. Ναι, ναι. Τώρα φτάνουμε στον πέμπτο λόγο. Σας έχω κουράσει. Όχι. Κάντε υπομονή 10 λεπτά ακόμα. Ο πέμπτος λόγος τώρα. Πώς διαμορφώνεται η συνείδηση σε αυτό το πέμπτο στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Ή κατά την εκτίμησή μου, και αυτό θα το συζητήσω, νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος και του πέμπτου λόγου. Είναι ο νέος εχθρός και φίλος ταυτόχρονα, είναι η Ευρώπη. Η αναφορά μας πια δεν είναι ούτε ο Τούρκος, ούτε τα Βαλκάνια, ούτε ο εαυτός μας ο εσωτερικός, ούτε η φαντασία μας. Είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη. Εμείς και η Ευρώπη. Λοιπόν, όπως βλέπετε, από τη διαχείριση αυτού του προβλήματος, των σχέσεών μας με την Ευρώπη, προκύπτουν οι παράμετροι της συλλογικής μας ταυτότητας. Άλλος λέει ότι είμαι Έλληνας και δεν έχω καμία σχέση με την Ευρώπη και η Ευρώπη είναι ο εχθρός μου, άλλος λέει ότι ναι, με την Ευρώπη έτσι αυτό, άλλος λέει ότι εγώ είμαι Ευρωπαίος. Βλέπετε αυτές όλες τις ιδεολογικές διαμάχες εδώ. Βγαίνει ο άλλος, εκείνη η περίοδος του... Η πολιτική περίοδος του Σιμίτη, τι ήταν, ας πούμε, ήταν μία, λέει ο Τζίτζεκ, να διαβάσετε αυτό το ωραίο βιβλίο του Σλάβοη Τζίτζεκ, ενός μεγάλου φιλόσοφου, Σλοβένου, Σλοβένος δεν είναι, στην καταγωγή, ναι, γράφει στα αγγλικά, επαναλαμβάνεται, λέει, κάθε πράγμα ως τραγωδία, όχι, γίνεται ως τραγωδία και επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Αυτό το έχει δανειστεί από τον Μάρξ, ο Τζίτζεκ. Ισχύει στην περίπτωση του εξυγχρονισμού του Σιμίτη. Ο Σιμίτης τι έκανε. Ήθελε να εξυγχρονίσει αυτό εδώ το πράγμα. Λέγεται ελληνική κοινωνία. Αυτό δηλαδή το οποίο κάναν τότε με τους Βαβαρούς και τους άλλους, στην πρώτη φάση, στην πρωτογενή φάση, ήθελαν να το κάνουν τώρα στα τέλη του 20ου αιώνα. Δεν γίνονται όμως αυτά τα πράγματα, γι' αυτό καταλήξαμε σε αυτή τη φαρσοκομωδία τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή σας τα λέω και λίγο έτσι. Για να κάνω, δεν θέλω να κάνω κουβέντα καφενείου. Θέλω να κάνω αυστηρή θεωρητική κουβέντα και όλα αυτά αποτυπώνονται με κάποια θεωρητική βαρύτητα και επάρκεια. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι το ζήτημα της Ευρώπης είναι ένα πράγμα ανοιχτό. Ανοιχτό στον πέμπτο λόγο. Παίζει καθοριστικό ρόλο για τη συγκρότηση της συνείδησης της ελληνικής κοινωνίας, αλλά είναι ένα πράγμα ανοιχτό. Τώρα τι συμβαίνει. Επειδή είμαι στο μετέχνιο, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, αυτό πια γίνεται κάπως θολό. Και στα εντελώς πράγματα που βρίσκονται μπροστά μας τώρα, αυτά δηλαδή που ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια, εκεί πια σηκώνουμε όλοι τα χέρια ψηλά. Δεν θέλω να έρθει κανένας, μα κανένας φιλόσοφος, στοχαστής, ερευνητής, διανοούμενος, που να μας πει τι σημαίνει εδώ. Θα κλείσετε τα αυτιά σας σε όλα αυτά που ακούτε. Ο Χέγγελ λέει ότι η γλάφκα, η κουκουβάγια, πετάει το σούρουπο. Δεν υπάρχει ούτε υπαξιακή κρίση αυτού του τόπου, ούτε συνειδησιακή κρίση, ούτε, δεν ξέρω αν υπάρχει οικονομική, δεν είμαι οικονομολόγος, προφανώς θα υπάρχει οικονομική κρίση. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα το δημοσιονομικό, το οποίο γι' αυτό τους έχουμε και τους πολιτικούς, να το λύσουμε. Λοιπόν, εμείς που είμαστε από άλλη πάστα άνθρωποι, είμαστε άλλης πάστας άνθρωποι, θέλουμε να σκεφτόμαστε ελεύθερα. Ελεύθερα και ανεξουσίαστα. Που θα πει τι. Δεν περνάμε υπαρξιακή κρίση. Περνάμε μια μεταβατική φάση στην οργάνωση της συλλογικής μας ταυτότητας. Είναι ακριβώς ο πέμπτος λόγος αυτός τον οποίο θα μιλάω. Εξαρτάται από όλους μας. Από όλους μας. Από τη θέση την οποία κατέχουμε στην κοινωνία για να συμβάλλουμε σε αυτή την κατασκευή, στην κατασκευή της συλλογικής ταυτότητας. Γι' αυτό βλέπετε τώρα πια ότι ο δημόσιος λόγος του δισκούρσου αυτό έχει να κάνει πάντοτε με την Ευρώπη. Αλλά προσέξτε τώρα, το μεγάλο στίχημα μας είναι όχι το μεγάλο στίχημα τώρα είναι να βρούμε σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε τώρα αυτό το οποίο δεν έχουμε λύσει. Το άλλο πρόβλημα είναι τη σχέση μας με την αρχαία οντότητα, με την αρχαία ελληνική κοινωνία. Να δούμε ότι φυσικά αυτό που λέει ο Παρηγόπουλος τίθεται υπό αμφισβήτηση. Το άλλο όμως το οποίο λέμε σχεδόν όλοι μας, και χωρίς να είμαστε ειδικοί, ότι υπάρχει γλωσσική συνέχεια, γιατί ο Πλάτων γράφει στην ίδια γλώσσα που μιλάμε εμείς τώρα,
ότι αυτό μας κάνει υπερήφανους και αυτό πράγμα μας κάνει υπερήφανους, γιατί το έχει παραδεχτεί ακόμα και ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του 20ου αιώνα, ο Χάιντεγκερ, όταν λέει ότι η γλώσσα της σκέψης είναι η ελληνική. Η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα της σκέψης και της φιλοσοφίας. Και γι' αυτό ακριβώς όλα τα έργα του έχουν αναφορές σε όλες τις λέξεις ελληνικές. Αλήθεια, γραφή, τα πάντα. Να σας τα πω τώρα. Λοιπόν, δύο λόγια για να τελειώνουμε. Από όλα αυτά που σας είπα, δηλαδή αν η κατασκευή του νεοελληνισμού είναι έτσι όπως σας την περιγράφω, με αυτό το γενετικό τραύμα και με αυτές τις μεταμορφώσεις και τις εναλλαγές στην οργάνωσή της, στην επιμέρους οργάνωση της συλλογικής ταυτότητας. Ποια από όλα αυτά είναι φιλοσοφία και ποια είναι ιδεολογία, είναι το μεγάλο μας ερώτημα τώρα. Τι θα πει φιλοσοφία? Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω, γιατί ήδη κουραστήκα. Φιλοσοφία θεωρούμε αυτό που λέει ο Χέγκελ. Δηλαδή ότι φτιάχνω μια σκέψη, μια ιδέα και μέσα από αυτή την ιδέα καταλαβαίνω τι γίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, λέω ότι ο πληθυσμός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, λέει ο Μάρξ, στο κεφάλαιο και στην εργασία. Τώρα, αυτή η διάκριση, αυτή η διαφορά ήταν συγκροτησιακή της κοινωνίας του Μάρξ και ήταν φιλοσοφία, γιατί ακριβώς συνέλαβε το τι συμβαίνει στην κοινωνία του. Έρχεται σήμερα ένας άλλος φιλόσοφος, ο Ούλριχ Μπεκ, και λέει ότι ζούμε στην κοινωνία της διακινδύνευσης. Είναι η κοινωνία όπου τα πάντα είναι ρευστά, απροσδιόριστα, ακαθόριστα, δεν υπάρχει βεβαιότητα σε τίποτα και δεν αναφέρομαι μόνο σε εργασιακές σχέσεις, ακόμα και στη συγκρότησή μας στην ατομική. Δεν έχουμε πια τις βεβαιότητες που είχαν παλιά. Παλιά γεννιόντουσαν και πεθαίναν μέσα σε ένα οργανικό σύμπαν της οικογένειας, δεν ξέρω εγώ τι αυτά, και τελείω. Εδώ τώρα, ακόμα και αυτό το πράγμα το οποίο προσπαθούμε να φτιάξουμε τη συλλογική μας ταυτότητα, και αυτή τίθεται υπό αμφισβήτηση. Θέλω με άλλα λόγια να σας πω, να μην τρομάζουμε μπροστά στα ρήγματα και στις διαδικασίες αποδόμησης που εμφανίζονται μπροστά μας όσον αφορά τη συλλογική μας ταυτότητα. Δεν χρειάζεται να πάμε στο άλλο άκρο και να γίνουμε εθνικόφρονες, εθνικιστές και δεν ξέρω τι άλλο. Χρειάζεται μέσα βαθιά μας να αντιληφθούμε ποιοι είμαστε ως εθνότητα, εάν πράγματι έχουμε στοιχεία φιλοσοφίας στην κατασκευή αυτής της εθνότητας, σε αυτής της εθνικής συλλογικής συνείδησης, και στο κάτω-κάτω, για να τελειώνουμε, δεν χάθηκε και ο κόσμος να ζήσουμε και μέσα σε ένα φαντασιακό σύμπαν και μέσα σε ένα μύθο, γιατί έτσι φτιάχνουμε την ταυτότητά μας. Δεν θέλουμε άλλο να βάλουμε, να ορθώσουμε εμπόδια στο λεγόμενο εξυγχρονισμό. Αυτό είναι το μεγάλο μας σύνθημα. Θέλουμε και τη φαντασία και το μύθο και την προϊστορία να φτιάξουν τη νέα μας συνείδηση. Αλλά αυτή η συνείδηση, εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, να παίξει ρόλο συγκροτησιακό και δημιουργικό στη νέα πλανητική εποχή, για την οποία δεν μιλάει κανένας εδώ στην Ελλάδα, παρά μόνο ο Παναγιώτης Κονδύλης μίλησε πριν από 20 χρόνια. Ο κόσμος στην πλανητική εποχή. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην πλανητική εποχή? Σας υπόσχομαι την επόμενη χρονιά να σας παρουσιάσω τη θέση της Ελλάδας στην πλανητική εποχή.